κάλεσε λοιπόν, εξέφρασε την στήριξη των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή τη διαδικασία και κάλεσε την Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και την Ηνωμένη Πολιτεία και τη Μεγάλη Βρετανία να βοηθήσουν τους δύο ηγέτες να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Αλλά είπε πως η διαδικασία είναι για τους Κύπριους και αυτοί είναι που θα αποφασίσουν. Λοιπόν, τώρα ξεκινούν τα δύσκολα πέρσα. Μπαίνουν οι δύο ηγέτες μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την έναρξη αυτής της εντατικής διαδικασίας μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Να πούμε πως οι δύο ηγέτες θα έχουν ένα γεύμα εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος και θα φύγει από το Πουμπελεράν και θα αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Αυτά είναι μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε εδώ στο Πουμπελεράν. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σας για να σας μεταφέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, για το τι ακριβώς συζητείτε πίσω από τις κλειστές πόρτες των συνομιλιών. Λοιπόν, Μάρια, εμείς έτσι για λίγη ώρα, βέβαια, ούτε εμείς θα μπορούμε να έχουμε εικόνα. Παρακολουθούμε από το εσωτερικό της αίθουσας, όπου θα ξεκινήσουν τώρα οι συνομιλίες. Τους δύο ηγέτες με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Άιντα και τις διαπραγματευτικές τους ομάδες. Νομίζω ότι παίρνουμε μία εικόνα, δεν ξέρω αν ήταν όπως το φανταζόμασταν, αρκετός κόσμος. Θα ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση για τα εναπομείναντα κεφάλαια. Μάριε, κεφάλαια που έχουμε πει, ναι. Λοιπόν, ενώ παρακολουθούμε εμείς τις εικόνες από το εσωτερικό της αίθουσας, όπου θα διεξάγονται οι συνομιλίες για τις επόμενες μέρες, αυτές οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις, να πούμε ότι θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία εμείς. Μόλις καταφέρεις, δεν ξέρω αν θα γίνεται κάποια ενημέρωση επίσημη. Θα γίνεται ενημέρωση σίγουρα, Πέρσα. Θα προσπαθήσουμε όμως, εκτός από την ενημέρωση, να δούμε τι άλλο μπορούμε να μαθαίνουμε εδώ στο Πουμπελεράν. Να μην ξεχνούμε πως η καρδιά του Κυπριακού χτυπά εδώ στην Ελβετία. Είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο καθοριστικές θα είναι οι στιγμές και για το τι ακριβώς θα γίνει για την μετέπειτα πορεία του Κυπριακού προβλήματος. Μάρια, εδώ και η κυρία Κωνσταντίνου μας ανέφερε ότι ίσως όσον αφορά και τους χάρτες να έχει βρεθεί μια φόρμουλα με κάποιο λογισμικό, όπου την ώρα που θα συστήνεται το εδαφικό. Αυτό το έχουμε πει πέρσα και χθες. Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα, ένα λογισμικό πρόγραμμα στη συνεργασία με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό είναι και εκπρόσωπο. Το είχαμε πει και χθες, το είπαμε και σήμερα το πρωί. Ο λόγος λοιπόν που υπάρχει αυτό το λογισμικό είναι ανά πάσα στιγμή γίνει οποιαδήποτε εδαφική αναπροσαρμογή επί των κριτηρίων. Αυτό να γνωρίζουν οι διαπραγματευτικές ομάδες τι σημαίνει και σε πληθυσμό και σε έκταση και σε όλα. Για να μην όμως προστρέχουν με χάρτες, με ρίγες, με υπολογιστικές, υπάρχει αυτό το λογισμικό που αυτόματα θα μεταφέρει το τι ακριβώς γίνεται ανάλογα με το τι συζητείται. Μάλιστα. Οπότε, Μάρια, μόλις έχεις ενημέρωση κάποια πληροφορία, συνδεόμαστε ξανά ζωντανά μαζί σου. Καλή συνέχεια εκεί με το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε και εδώ το...